το σπίτι μου είναι λίγο πιο κάτω, ακριβώς απέναντι. Εντάξει, κάθε πρωί ξυπνώ και το βλέπω, στενοχωριέμαι, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Το παλιό της σπίτι απέχει μόλις λίγα μέτρα από το κοντέινερ. Η Γιώτα Μιλωνά ξυπνάει κάθε μέρα αντικρίζοντας το σπιτικό που πέρασε όλη τη ζωή της, αλλά πλέον κρίθηκε ακατάλληλο και στη συνέχεια κάθεται στην αυλή του νέου της σπιτιού, που είναι ένα κοντέινερ λίγων τετραγωνικών μέτρων. Όπως βλέπετε, εδώ έχω τον κήπο μου, έχω ασχολούμαι. Εντάξει, να περνάει οι ώρες και οι μέρες. Και ελπίζω όλα να πάνε καλά. Η ζωή της άλλαξε δραματικά. Από τη μία στιγμή στην άλλη όλα άλλαξαν. Όμως έστησε μια νέα ζωή μαζί με τον σύζυγό της που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, έφτιαξε το ποστάνι της, παλεύει για την επιβίωση και ελπίζει με αισιοδοξία ότι σύντομα θα επιστρέψει στο σπίτι της και σε ένα καλύτερο μέλλον. Αλλά ενώ έχουμε προχωρήσει και στους μηχανικούς και τέτοια, αλλά δεν υπάρχει προσωπικό μάλλον για να παραλάβουν τους φακέλους, κάτι γίνεται, δεν ξέρω. Έχουν σταματήσει όλα. Τώρα μπήκα σε 97, μεγάλη. Το δικό μου θέλει καταράφηση, το καταραφήσουν, φαίνεται. Είναι τα επίπλα μου κάτω, η ντουλάπα μου, τα ρούχα μου. Ό,τι είχα είναι όλα κάτω, στα υπόγεια κατεβήκανε. Οι πληγές που άφησε πίσω του ο σεισμός του Σεπτεμβρίου στο Γαλατά του Δήμου Μινώα Πεδιάδος είναι εμφανής. Σε πολλά σημεία υπάρχουν χαλάσματα και ερείπια, ωστόσο μέσα από τα ερείπια γεννιέται και η ελπίδα. Μέσω ενός βίντεο με πρωταγωνιστή το μικρό Φώτη, ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού δίνει δύναμη στους κατοίκους. Αυτό το καλοκαίρι μπορεί να μην είναι όπως τα προηγούμενα, αλλά εύχομαι να ξαναγυρίσουν όλοι και να είμαστε όπως παλιά. Θέλουμε να δώσουμε ελπίδα και τόνο στη ζωή στο χωριό μας. Θέλουμε να παλέψουμε για την αναγέννησή του, να παλέψουμε ώστε ξανά οι χωριανοί μας να γυρίσουν, να δώσουμε χαμόγελο στα χείλη τους. Θεωρούμε ότι εμείς σαν χωριό μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα για να δώσουμε το στίγμα της αισιοδοξίας για την ανάταξη όλης της περιοχής. Όπως ήταν παλιά δεν είναι. Μπορεί όμως να ξαναγίνει. Μπορεί, ναι. Όλα γίνονται. Παρά τις δυσκολίες που αντί να απομακρύνουν ενώνουν τους κατοίκους, το χωριό ετοιμάζει στις 8 και 9 Ιουλίου τη γιορτή Καπρικού. Φώτη, ο πατέρας σου είπε αλήθεια. Όλοι μαζί θα ξαναφτιάξουμε το Γαλατά και θα κάνουμε και ένα γλέντι και θα το γιορτάσουμε.